Η Βίκυ Χατζηβασιλείου ετοιμάζεται πυρετοδός για την τηλεοπτική της επιστροφή και τη νέα κοινωνική εκπομπή της για το κανάλι Open. Η ίδια μίλησε για αυτή την επιστροφή, αλλά και για την εκπομπή που ετοιμάζει. Νομίζω πως είστε έτοιμοι για τη νέα βερσιόν του πακέτου. Φυσικά, είμαι έτοιμη για κάθε νέο βήμα που έρχεται στη ζωή μου. Ο τελευταίος χρόνος ήταν μια μεγάλη μαθητεία για μένα. Έχεις βρει τίτλο για την καινούρια εκπομπή? Έχω πολλούς στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να βιαστώ. Περιμένω να με οδηγήσουν οι εξελίξεις. Ο Αλφα είχε πάρει ένα κόνσεπτ, ένα φορμά για να υπάρχει μια νομική κάλυψη σε σχέση με τον Ατένα με όλο αυτό που πήρε. Τα θυμάμαι. Το οποίο λεγόταν The Package. Το οποίο δεν υπήρχε στούντιο σε αυτό το φορμά, δεν υπήρχε παρουσίαση, τίποτα. Ένα πακέτο που πήγαινε από σπίτι σε σπίτι. Τα θυμάσαι πολύ καλά, ήσουν εκεί. Και το έφτιαξα αυτό όλο εγώ διαφορετικό, με όλες τις νομικές καλύψεις, γιατί τυχαίνει να είμαι και νομικός, για να μπορέσει να σταθεί ως πνευματικό προϊόν. Έκανα όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις που χρειαζόταν και όλο αυτό είναι δημιούργημα δικό μου. Είναι δηλαδή, στα χαρτιά δεν μπορείς να το πάρεις όπως. Είναι δικό μου το δημιούργημα. Δεν υπάρχει αυτό το κόνσεπτ που έχει αγοράσει. Όσον αφορά το γεγονός ότι μπορεί το Πάμε Πακέτο να βγει αέρα από το κανάλι της Κάντζας, η ίδια αναφέρει. Ναι, το άκουσα. Θα έχει ενδιαφέρον. Για να είμαι ειλικρινής, θα ζοριστώ να το δω, γιατί είναι τόσο δικό μου δημιούργημα. Από τον τίτλο μέχρι την τελευταία στήλη είναι έτσι όπως θα είχα φτιάξει εγώ, αν γίνει φυσικά πανομοιότυπο. Κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι ο Αλφα πρόκειται να κάνει το Πάμε Πακέτο. Τι σας έμαθε η προηγούμενη χρονιά? Νομίζω ότι μου έμαθε πως συμβαίνουν και άδικα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Τα πάντα όμως γίνονται για κάποιο λόγο. Είδες ανθρώπους να αλλάζουν συμπεριφορά απέναντί σου αυτό το μικρό διάστημα που έλειψες από την τηλεόραση? Όχι, γιατί εγώ ήμουν με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους στη ζωή μου. Δεν έκανα ποτέ παρέα με πρόσωπα της δουλειάς. Φυσικά, υπήρξε μια απότομη διακοπή μιας μακρόχρονης σχέσης. Αποκόπηκα από την ομάδα μου, από τα παιδιά που ήμασταν μαζί τόσα χρόνια, χωρίς να το θέλω. Χωρίς να φταίω σε κάτι, ούτε εγώ ούτε εκείνη φυσικά. Εγώ πραγματικά πήγα για ψυχοθεραπεία. Πρώτον, γιατί πέρασα μια δύσκολη περίοδο από τότε που ξαφνικά και αδικαιολόγητα σταμάτησε το Πάμε Πακέτο. Και δεύτερον, γιατί. Πέρασες δύσκολα, Βίκυ, πακέτο... γιατί δεν είπες ποτέ ότι πέρασες δύσκολα. Στην αρχή, συγγνώμη που σε διακόπτω. Κοίταξε, έγινε με έναν άκομψο τρόπο. Που φωνάζουν με χέρια ανοιχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη. Μα κάπως έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι. Και θα είναι χαρά ζωντανή. Θα είναι ζωντανή. Και ήρθε το Just the Two of Us, όπου έβγαλες μια εντελώς άλλη εικόνα. Απλώς συνέχισα να είμαι ο εαυτός μου. Έκανες ποτέ μαθήματα φωνητικής? Ποτέ. Στο Κιλκίς όπου μεγάλωσα και όχι στην Τζακάλοφ, όπως είπε η κυρία Μπακοδήμου, δεν υπήρχε οδείο. Δεν πήγα εκεί ούτε για να κάνω καριέρα στο τραγούδι, ούτε για να με μάθει ο κόσμος, ούτε για να πάρω χρήματα. Πήγα για να περάσω καλά.